Το βίντεο που ακολουθεί δεν είναι δημοσκόπηση ή έρευνα. Οι απαντήσεις που μας δόθηκαν δεν είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου του πληθυσμού της Ελλάδας. Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Πάμε να ρωτήσουμε τους φίλους τριγύρω. Φύγαμε. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Πρωθυπουργό? Τον τωρινό, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινός κουλή. Αυτό είναι. Ωραία. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας? Η χειρότερη. Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη. Ναι, φαντάζομαι όπως και πολλοί κόσμοι δεν έχω την καλύτερη άποψη. No comment, απλά, παιδιά, no comment. Θες να το πεις στα ελληνικά? Χωρίς σχόλια. Όλη η Ελλάδα βλέπει τι κάνει. Μέχρι στιγμής είναι πολύ καντέμις. Δεν καλύτερος από τον προηγούμενο, αλλά ούτε και χειρότερος. Λίγο απογοήτευση. Μπορώ να απαντήσω με βαθμολογία από το 0 μέχρι το 10 ή πρέπει θέλετε μια εμπεριστομένη άποψη? Μπορείς να γίνεις όσο δημιουργική θέλεις. Νιώθω ότι δεν σκέφτεται το συμφέρον των πολιτών. Κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι πολιτικά, δεν θα ήθελα να εκφέρω καθόλου άποψη. Θέλω να το σεβαστείτε και αυτό. Το σεβόμαστε. Τέλεια. Εντάξει, καλό παλικάρι, θα έλεγα. Αλλά κάνει μερικά πράγματα που λογικό μπορεί και να τον κράζουν μερικοί, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον συμπαθώ. Δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Μιλάμε ελεύθερα εδώ. Ναι, σχετικά ναι. Εντάξει, το κλασικό σλόγγαν που ξέρουμε όλοι. Εντάξει, παιδιά, ναι, εννοείται. Τώρα κυρίως οι νέοι τον κράζουν γιατί π.χ. ακυρώνει πάρτις και ξενερώνουν και λένε μπιπ-μπιπ, γάμα μπιπ-μπιπ, άμα καταλαβαίνετε. Αλλά θα μου πεις, δεν είναι πάντα και στο χέρι του, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά άλλα πρόσωπα πίσω από ένα, από τον Πρωθυπουργό. Οπότε δεν θα κράξει τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν εφαρμόζουν μια κοινωνική πολιτική που θα ελαφραίνει, δεν ξέρω, τους πιο αδύναμους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει χρόνια κιόλας βέβαια αυτό. Προσπαθεί να συσπυρώσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έτσι τον ελληνικό λαό απέναντι σε μια γειτονική χώρα, λέω εγώ τώρα. Λέει τώρα ο Κοσμάκης πήγαινε στο καφενείο και τι θα σχολιάσει. Θα σχολιάσει την Τουρκία, δεν θα σχολιάσει το γεγονός ότι το ρεύμα έχει πάει στο Θεό. Δεν θα σχολιάσει το γεγονός ότι ούτε που υποβαθμίζουν οτιδήποτε δημόσιο και το μόνο που τον ενδιαφέρει, ας πούμε, είναι το να πηγαίνει το χρήμα από κάτω προς τα πάνω και να, εντάξει, πάρτε και τίποτα ψίχουλα για να μην μας πρίζετε τα αρχίδια. Είναι μια κάπως κλίκα πλούσιων ανθρώπων που κοιτάζουν τα συμφέροντά τους πρώτα και μετά κοιτάζουν τα συμφέροντα του κόσμου και κάπως με απομακρύνει πάρα πολύ αυτό και γενικότερα από το να ψηφίσω. Ο ελληνικός λαός τον έχει ψηφίσει. Κατά τη γνώμη μου, δεν, αυτό το συγκεκριμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν το υποστηρίζει ούτε τον ίδιο. Θα ήθελα να φύγει, αλήθεια είναι, από τη θέση που βρίσκεται. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου γι' αυτόν. Σαν ένα πολύ πλούσιο παιδί, το οποίο γεννήθηκε και πάντα του παρουσίαζαν το αφήγημα ότι θα κάνει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Αλλά αυτό το παιδί δεν είχε ποτέ επαφή με τον εξωκόσμο, με την εργατική τάξη. Δεν ήξερε ποτέ πώς ζει ένας μέσος άνθρωπος. Σκέψω αυτό το πλουσιόπεδο να ήταν μετά στην εξουσία. Το πώς δεν θα είχε καμιά επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα, σε μια χώρα που όντως πλήττεται από πολλά ζητήματα. Πιστεύω απλά το ψηφίσαν έτσι για να ψηφίσουν κάποιον. Αυτό. Όπως και τους υπόλοιπους πολιτικούς. Δεν θέλω να εμπαθύνω πάρα πολύ, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι εντάξει, πιστεύω ότι δεν είναι και 100% ότι καλύτερο. Και θα σταματήσω εκεί. Και θα πω ότι ο θεσμός του Πρωθυπουργού είναι ένας πολύ ωραίος δημοκρατικός θεσμός εκλογής ηγέτη σε μια χώρα. Καλός ή κακός αυτόν έχουμε. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερος τη στιγμή που ψηφίστηκε, οπότε πρέπει να βγάλουμε κάτι από αυτό. Πιστεύω ότι με το προσωπικό που έχει στην κυβέρνηση και σαν δυνατότητα θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ καλά πράγματα και δεν τα κάνει επίτηδες. Εντάξει, η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να αποχωριστεί την αριστοκρατία. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην κυβέρνηση άτομα τα οποία απλά ανακυκλώνονται τα ονόματά τους, έχουν αποκτήσει αξία και χρήμα μόνο και μόνο επειδή φέρουν ένα συγκεκριμένο επώνυμο και σίγουρα δεν τους αξίζει. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε οικογενειοκρατία χρόνια. Θες να εξηγήσεις λίγο τι είναι αυτό, γιατί οι φίλοι μας που μας βλέπουν έξω μπορεί να μην το ξέρουν. Είναι ότι ανατακτά διαστήματα συγκεκριμένες οικογένειες έχουν το πάνω χέρι σε αυτόν τον τόπο. Και ο Πρωθυπουργός ανοίξει αυτή την κατηγορία. Ναι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλοι Μητσοτάκηδες και θα υπάρξουν λογικά και στην πορεία εφόσον δεν αλλάξουν τα πράγματα. Και γενικότερα ακολουθεί μια πολιτική η οποία δεν ωφελεί
το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου. Ωφέλει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Το βλέπουμε και στην εκπαίδευση τώρα με τους μικρότερους σε ηλικία δικιά μου. Όλοι πιέζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα κτλ. Κάτι που στην Ελλάδα δεν είναι εφικτό να γίνει. Ξέρουμε πώς είναι μισθοί, ξέρουμε τι τραβάει ο κόσμος. Υπάρχει ένας εξευτελισμός, ας πούμε, του εμένα και του εσένα και του κοινού, ας πούμε, άνθρωπου. Μας αντιμετωπίζουν σαν αριθμούς και η σημαντική είναι 5-6. Παρ' όλα αυτά, θα σου πω, έχει κάνει καλά πράγματα και έχει κάνει κακά πράγματα όπως κάθε πρωθυπουργός. Σίγουρα έχει κάποιες αλφα-πλάτες που τον στηρίζουν για να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση που είναι και στις θέσεις που ήταν και προηγουμένως από αυτή τη στιγμή που είναι. Συγκεκριμένος πρωθυπουργός μου φαίνεται και λίγο ότι είναι φυτευτός, κάπως έτσι. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω γενικά. Με το Easy Greek σας βοηθάμε να μάθετε ελληνικά. Αλλά ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα επίσης δημοσιεύουμε τις απομαγνητοφωνήσεις των βίντεο, ασκήσεις. Έχουμε επίσης μια κοινότητα στο Discord. Όλα αυτά είναι για μαθητές των ελληνικών. Άμα θέλετε κι εσείς να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα αυτά, μπείτε στη σελίδα μας στο Patreon και γίνετε μέλη μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς στο Patreon, που είναι αυτοί εδώ οι αγαπημένοι μας άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε για μας. Ας επιστρέψουμε στις συνεντεύξεις μας. Τι πιστεύεις ότι βρίσκουν έτσι θετικά οι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν και συνεχίζουν και τον υποστηρίζουν? Πολλά, εντάξει. Αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Εντάξει, λογικό είναι να έχει κάποιο συγκεκριμένο κοινό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και έτσι όπως είναι τα πράγματα, με τις καταστάσεις που περάσαμε, COVID, πολέμους, Ουκρανίες, όλα αυτά, θεωρώ ότι τα έχει πάει σχετικά καλά. Προφανώς έχει κάνει πολλά λάθη, όπως όλοι. Εντάξει, σίγουρα θα έχουν κάνει και καταθετικά, πέρα από αυτά κατά τα οποία τους κατηγορούν. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο μπορεί να τους αρέσει. Και προφανώς θεωρώ πως θα ξαναβγεί, εγώ προσωπικά. Πιστεύω και εγώ θα ξαναβγεί. Γιατί, εντάξει, δεν έχει δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει ο λαός, αλλά όπως κάθε φορά όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε αυτό το ψεγάδι. Σίγουρα. Και μένουμε συνήθως στο ψεγάδι. Τι πιστεύεις ότι βλέπουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτοί οι άνθρωποι? Πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρα πολύ καλό επικοινωνιακό επιτελείο από πίσω του. Τον βοηθάει πάρα πολύ στο να παρουσιάζει την εικόνα του, να λέει μια άποψη και να πείθει κοινό. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που πείθει τον κόσμο. Γι' αυτό είναι πιο πολύ μαζί του. Άνθρωποι οι οποίοι τρέφουν θετικά συναισθήματα θεωρώ θα ήταν περισσότερο λόγω του ότι έλλειψη εκπαίδευσης. Ενδεχομένως επειδή μεγαλώναν σε οικογένειες που είχαν πιο δεξιές, ας πούμε, πολιτικές τάσεις. Θα το εξηγούσε περισσότερο δηλαδή πάνω στην παράδοση. Νομίζω ξέρει αρκετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρει να κινηθεί τέλος πάντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φέρει επενδύσεις στη χώρα. Εντάξει, ξέρει για την οικονομία, ξέρω εγώ, ας πούμε, πώς να κάνει κινήσεις να τη βελτιώσει. Τον κορονοϊό στην αρχή δεν τον είχε χειριστεί και τόσο άσχημα. Απλά θα πω για παιδιά της ηλικίας μου, δηλαδή 20-25 χρονών, μπορεί να είναι υποστηρικτές. Συνήθως έχει περάσει από τους γονείς τους. Δηλαδή περνάει από γενιά σε γενιά, το όπως ήταν παλιά η Νέα Δημοκρατία ή η Πασόκ που ήταν, ας πούμε, χωρισμένοι 50-50. Νομίζω ότι το έχει περάσει την τροπή από την οικογένεια. Είναι μια συνήθεια που είχαν από μικρή να υποστηρίζουν το συγκεκριμένο, ας πούμε, κόμμα. Προσπαθεί να κάνει μεταρρυθμίσεις τέλος πάντων αυτό τώρα με τον Πιερακάκη που ψηφιοποιεί τέλος πάντων δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό βοηθάει. Προσπαθεί να υποστηρίξει τον τουρισμό. Ίσως να είναι και κάποιο οικονομικό συμφέρον γιατί έχουν κάποια επιχείρηση και νομίζουν ότι θα βοηθηθούν οικονομικά από το κράτος. Mm-hmm. Αλλά τώρα μιλάω πιο πολύ για μικρομεσαίες επιχείρησεις. Δεν μιλάω για μεγάλες αλυσίδες που θα έχουν συμβάσει με τα κράτη. Μπορεί να ανήκουν στην κοινωνική ομάδα που ας πούμε ωφελεί αυτή η κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι ωφελή. Φυσικά ωφελεί ένα μικρότερο ποσοστό, μπορεί να ανήκουν σε αυτή την κοινωνική ομάδα. Τώρα το τι βλέπουν καλό, ας πούμε, το τι τους αρέσει πάνω στο Μητσοτάκη, νομίζω είναι θέμα ημιμάθειας. Συν τούτη, η αλήθεια είναι ότι από την οτροπία του Έλληνα, προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχει φύγει ποτέ ο δικοματισμός. Ναι. Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Οπότε θεωρώ ότι μας απογοήτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε στο Μητσοτάκη. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό είναι λάθος, για μένα πάντα. Υπήρχε, ας πούμε, ο διχασμός, όχι διχασμός, ο δικοματισμός
Πασόκ Νουδού από πριν και λέγανε εντάξει, τα Πασόκια είναι τα κομμούνια που θέλουν να φέρουν Σοβιετική Ελλάδα. Το Πασόκ κιόλας. Λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Και υπάρχει και η Νουδού που είναι σωστή, εντάξει. Νιώθω ότι ο Μητσοτάκης έχει τον κόσμο του λόγω του επικοινωνιακού επιτελείου και λόγω μια εικόνα που έχει φτιάξει χρόνο με το χρόνο και του όνοματό του, θεωρώ. Εγώ προσωπικά, όπως είπα, δεν είμαι και πολύ ψαμένος γιατί δεν είμαι και από Ελλάδα, οπότε δεν το έχω ψάξει πολύ και το πολιτικό. Αυτό. Από πού είσαι? Είμαι από Ουκρανία και μισός Ρώσος. Οκ. Βαρύ, δύσκολο τώρα. Βαρύ, αλλά εντάξει, πάλι καλή, όλοι οι συγγενείς μου είναι εδώ. Ωραία. Τι βγάζω πέρα, δουλεύω κιόλας εδώ. Μιλάω τη γλώσσα όπως βλέπετε. Τέλεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Μαριλού, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πώς φάνηκε αυτό το επεισόδιο? Αν νόμιζα ότι θα με ρώταγες τη γνώμη μου. Το επεισόδιο μου φάνηκε ότι έχει κάποιες ελλείψεις με την έννοια ότι δεν έχουμε απαντήσει από μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικία και από γυναίκες. Γιατί ο Δημήτρης το ξέρει πολύ καλά. Έχουμε αυτό το πρόβλημα γενικά. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μας φοβούνται. Γιατί θεωρούν ότι είμαστε δημοσιογράφοι, οπότε δεν τους συμπαθούν. Γιατί δεν συμπαθεί ο κόσμος στους δημοσιογράφους? Νομίζω έχει δει τόσο πολύ κακή τηλεόραση που δεν τους εμπιστεύεται πια. Οπότε έτσι βλέπουν κάμερα και μάλιστα πολλές φορές από πιο μεγάλους ανθρώπους έχουμε και μια ελαφριά επίθεση σωματική τύπου φυγέται μακριά και μας διώχνουμε τα χέρια τους. Οπότε ναι, δεν φταίμε εμείς που δεν μας απάντησαν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Θα ήθελε πολύ να είχαμε απαντήσει δικές τους. Και υπάρχει και μια έτσι καχυποψία, Δημήτρη, και από τις γυναίκες, έτσι δεν είναι? Ούτε οι γυναίκες μας απαντάνε πολύ. Οπότε θεωρώ ότι πήραμε μεν πολλές απαντήσεις και από ό,τι καταλάβατε από διαφορετικά σημεία της Αθήνας, έτσι λιγάκι να κινηθούμε γεωγραφικά μέσα στην πόλη. Αλλά ναι, έχουμε κάποια κενά, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικό. Επειδή δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε γκαλοπίστες, δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις, δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Εμείς απλά βγαίνουμε έξω και μιλάμε με κόσμο και σας δείχνουμε τυχαία και σας δείχνουμε τις ερωτήσεις του, τις απαντήσεις τους. Δεν προσπαθούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από αυτό ότι, ξέρω εγώ, 10 στους 11 Έλληνες αντιπαθούν το Μητσοτάκη. Όχι. Είμαστε ένα κανάλι διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, προπάντων. Και τα συμπεράσματα δικά σας, θα έλεγα. Mm-hmm. Με τη δική σας εμπειρία του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ξέρω ότι τα σχόλια θα είναι πολύ πικάντικα για αυτό το επεισόδιο, οπότε θα διαγράψουμε πολλά σχόλια, είμαι σίγουρος, με το μαλακό. Να γράφετε σχόλια σαν να είσαστε σε μία αίθουσα διδασκαλίας γλωσσών και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, λίγο πιο εύκολα. Ναι. Έχουμε επίσης το λογαριασμό μας στο Instagram. Mm-hmm. Κάντε μας ένα follow, ακολουθήστε μας και εκεί βάζουμε πολύ επιπλέον υλικό σε σχέση με την διδασκαλία των ελληνικών και με την εκμάθηση των ελληνικών και πολλά πράγματα που δεν βάζουμε στο κανάλι μας. Έχουμε και το Facebook μας. Κάντε μας ένα like. Καλή συνέχεια. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek από την Κίμολο, όπου είμαστε τώρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά.